κάνετε? Καλώς όρισε. Μαζί σου, πάντα μαζί σου, Αλέξη. Μόλις σταμάτησα μπροστά στην εκκλησία, με περίμενε ένας ιερέας και μου λέει: καλώς όρισες στον τόπο όπου η αριστερά πάντοτε γεμίζει τις μπαταρίες της. Διότι εδώ είναι ο κόσμος που υποφέρει και αγωνίζεται. Και γι' αυτό βρισκόμαστε σήμερα εδώ, μπροστά από το μνημείο της ΕΠΟΝ, που μας θυμίζει ότι σε αυτόν τον τόπο τίποτα δεν χαρίστηκε. Όλα κερδίθηκαν με αγώνες. Έτσι και εμείς σήμερα συνεχίζουμε τον αγώνα δίπλα στην κοινωνία, δίπλα στους ανθρώπους του Μόχου, δίπλα στους ανθρώπους της δημιουργίας. Όλα καλά. Εδώ είμαι θανατικός. Λέει Τσίπρας, Τσίπρας. 50% οι δουλειές μας είναι κάτω. Τα ενίκια έχουν αυξηθεί, τα πάντα. Ποιος θα μας προστατεύσει? Σ' άκουσα προχθές και σε απείλαψα. Ακρίβεια, υγεία και εργασία των νέων. Κυρίως των νέων. Νομίζω αυτό είναι για να πάμε και λίγο μπροστά σα χώρα. Καλό κύριε, να υπάρχει μια ενημέρωση σε νέα γενιά, γιατί η νέα γενιά ήταν και πέρυσι αυτό που έγινε με το τουρισμό, που πήγαν γύρω στους 50.000 άτομα να εργαστούν σε αυτές τις συνθήκες. Εκεί πέρα είναι ανεκδίκητες, μένουν στα πλησταριά των συνθήκων. Με τα ενίκια που έχουν, με το μισθό που παίρνουμε και ένα μάρκετ να πάμε, τελειώνει μισθός. Δηλαδή, επενδύσαμε στις σπουδές μας, λεφτά τα οποία δεν θα πάρουμε ποτέ πίσω. Και δεν βγαίνει μία απλή καθημερινότητα. Κάπως πρέπει να δοθούν κίνητρα για να ξαναγυρίσει ο κόσμος στην επαρχία. Το ΕΣΥ, η παιδεία, πρέπει να προστατευτούν αυτά τα πράγματα για το δημόσιο καλό. Έχουμε μία πολύ έντονη ερευνητική δραστηριότητα. Κοινό σε όλα αυτά τα ερευνητικά προγράμματα, κάποια από αυτά έχουμε τα λογοτυπά τους, είναι το νερό, η διαχείριση των υδάτων. Μετάμε βιώσιμους τρόπους χωροθέτησης, οικονομικά και περιβαλλοντικά, για πλατφόρμες στη θάλασσα. Αυτές κυρίως έχουν να κάνουν με τα αιωλικά και τις ανεμογεννήτριες, αλλά θα μπορούσαν κάλλιστα να υποστηρίξουν και οι δυτικές διατάξεις, όπως ας πούμε φωτοβολταϊκά πάνελ ή συσκευές αθαλάτωσης για άνυδρα νησιά. Ο στόχος λοιπόν της εφαρμογής μας είναι να παρέχουμε ένα ασφαλές, ανώνυμο και ιδιωτικό περιβάλλον, στο οποίο θα έρχονται σε επαφή θύματα και μάρτυρες σεξουαλικής παρενόχλησης και ταυτόχρονα να τα φέρνουμε σε επαφή με διάφορες δομές νομικής και ψυχολογικής υποστήριξης. Η Ριστρέτο δημιουργεί προϊόντα υψηλής αξίας αξιοποιώντας τα υπολείμματα του καφέ. Λοιπόν, είναι βασικός. Το 5 καφέδες και ημέρα. Πραγματικά δείχνει, ας πούμε, ότι εδώ υπάρχει μια άλλη Ελλάδα. Η Ελλάδα της δημιουργίας, η Ελλάδα της καινοτομίας. Μια αισιόδοξη ματιά που νομίζω ότι έχουμε ανάγκη και ως κοινωνία. Και πραγματικά βλέποντας, ας πούμε, αυτή την προσπάθεια που γίνεται χωρίς ουσιαστικά σημαντικά εφόδια, αισθάνομαι πόσο κρίμα είναι που όλη η συζήτηση για το Δημόσιο Πανεπιστήμιο είναι εστιασμένη σε μια λογική κατασυκοφάντησης και απαξίωσης. Στο πρόγραμμά μας έχουμε εντάξει την προοπτική του διπλασιασμού των δαπανών για τριτοβάθμια εκπαίδευση στην επόμενη τετραετία, αλλά και του διπλασιασμού των μυναλλών ΔΕΠ, καθηγητών, αλλά όχι μόνο, ερευνητών. Πιστεύουμε πραγματικά ότι το μέλλον της χώρας είναι το ανθρώπινο δυναμικό, οι νέοι επιστήμονες, η έρευνα, η καινοτομία, η γνώση. Τα πανεπιστήμια έχουν να αντιμετωπίσουν μεγάλες προκλήσεις όπως η ψηφιακή μετάβαση, όπως η εξωστρέφεια, όπως τη μηχανοργάνωση και οι τρόποι διδασκαλίας που έχουν αλλάξει σημαντικά. Δεν είναι επαρκής ο εφηβισμός για το επίπεδο του πανεπιστημίου. Η Ακαδημία νομίζω ότι δεν γνωρίζει ότι υπάρχουν συμβασιούχοι στα πανεπιστήμια. Μας έχουν εγκλωβίσει μια ολόκληρη κοινωνία του νομού Μαγνησίας, μας κρατάνε δεσμευμένους χωρίς να υπάρχει μια καθαρή θέση. Και κανείς δεν ξέρει πραγματικά τι θα γίνει. Πόσο αλήθεια κοστίζει η ανθρώπινη ζωή, πόσο κοστίζει η αξιοπρέπεια, πόσο κοστίζει η ασφάλεια, πόσο κοστίζει η αλληλεγγύη. Αυτές είναι οι δικές μας αξίες και δεν έχουν αντίτιμο. Θα αγωνιστούμε για αυτές τις αξίες όσο και αν κοστίζει. Το δίκιο είναι με το μέρος μας. Και όποιος έχει το δίκιο θα νικήσει.